εξαπλώνεται στην Ιφίλιο με τον ρυθμό των 400.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, έχοντας φτάσει στα 41 εκατομμύρια συνολικά από την αρχή της πανδημίας. Η επιδημία στην Ευρώπη επεκτείνεται με ρυθμό 145.000 διαγνώσεων ανά ημέρα και 1.000 θανάτων ανά ημέρα. Το σύνολο των ασθενών που κατέληξαν με COVID-19 στην Ευρώπη αγγίζει πλέον τα 240.000 άτομα. Η Τσεχία κατέγραψε την τελευταία ημέρα τον υψηλότερο ρυθμό διαγνώσεων ανά 100.000 πληθυσμού στην Ευρώπη, με περίπου 5.000 διαγνώσεις ανά ημέρα και 70 θανάτους ανά ημέρα. Λόγω της εξαιρετικά βεβαρημένης κατάστασης έχει ήδη ξεκινήσει μια συζήτηση για πιθανό εθνικό lockdown ώστε να περιοριστεί η έκταση της επιδημίας. Το Βέλγιο, με σχεδόν 900 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμό από COVID-19 από την αρχή της πανδημίας, έχοντας δηλαδή την τρίτη βαρύτερη θνησιμότητα παγκοσμίως, βιώνει για μια ακόμη φορά εκτεταμένη επιδημιολογική επιβάρυνση. Με στόχο την επιβράδυνση της επιδημίας έχει επιβληθεί η απαγόρευση πώλησης αλκοόλ μετά τις 8 και απαγόρευση κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Στην Ελλάδα, η επιδημία του COVID-19 στα πλαίσια του δεύτερου κύματος τις τελευταίες ημέρες δείχνει σαφή σημεία περαιτέρω σταθερής εξάπλωσης. Ο αριθμός των διαγνώσεων παρουσιάζει αύξηση και επέμενε τις τελευταίες ημέρες σταθερά πάνω από 400. Σήμερα, για πρώτη φορά, βλέπουμε πάνω από 600 διαγνώσεις ανά ημέρα. Και ο κυλιόμενος μέσος όρος των συμπολιτών μας που καταλήγουν έχει ανέλθει σε 7 με 8 ανά ημέρα. Το κρίσιμο σημείο πίεσης του συστήματος υγείας, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που είναι διασωληνωμένοι, παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, δηλαδή πάνω από 80. Η δυναμική αύξηση που βλέπουμε ωστόσο εντός των τελευταίων περίπου 7 ημερών έχει σαφή ηλικιακά και γεωγραφικά στοιχεία. Καταρχήν, η επιδημική αύξηση καθοδηγείται από την ηλικιακή ομάδα των 18 με 39 σε ποσοστό 60 με 70% περισσότερο από το αναμενόμενο. Η ηλικιακή ομάδα αυτή φαίνεται να είναι ενισχυμένη κατά περίπου 10 με 20% τις τελευταίες ημέρες στη συμμετοχή της στην επιδημία σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών είναι ότι υπάρχουν αρκετές εστίες μετάδοσης εκτός Αττικής, οι οποίες και αφορούν αρκετά περισσότερο από το 50% των λοιμόξεων που καταγράφονται. Ενδεικτικά, το επιδημιολογικό φορτίο έχει αυξηθεί ιδιαίτερα σε περιφέρειες του σχετικά πιο βόρειου τμήματος της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη, τα Ιωάννινα, οι Σέρες και η Καστοριά. Από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, επίσης αυξημένη συμμετοχή στην επιδημική δυναμική φαίνεται να έχει τους τελευταίους δύο μήνες η ομάδα των 40 με 64 με ποσοστό μέχρι και 30% μεγαλύτερο από το αναμενόμενο. Παρόλα αυτά, την τελευταία εβδομάδα φαίνεται να μειώνει το ποσοστό της συμμετοχής της στην επιδημία υπέρ της ηλικιακής ομάδας των 18 με 39. Οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες εξακολουθούν να κατέχουν σχετικά χαμηλά επίπεδα, με την ηλικιακή ομάδα των 1 έως 18 να παραμένει σε ποσοστό 40 με 50% χαμηλότερο από το αναμενόμενο και την ηλικιακή ομάδα των 65+ να βρίσκεται μεσοσταθμικά σε 40% χαμηλότερη συμμετοχή από την αναμενόμενη. Με βάση την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, θα θέλαμε να απευθύνουμε ειδική έκκληση στο νεαρό πληθυσμό 18 με 40 να προσέχει ιδιαίτερα, να χρησιμοποιεί τη μάσκα και να αποφεύγει το συγκροτισμό με άτομα που δεν ανήκουν στον στενό κοινωνικό τους κύκλο. Αντιλαμβανόμαστε την κόπωση που υπάρχει μετά από τόσους μήνες πανδημίας. Ωστόσο, η πράξη έχει δείξει ότι με μικρές σχετικά θυσίες θα μπορούσαμε να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά για την επιδημία και τους συνανθρώπους μας. Φοράμε μάσκα. Κρατάμε αποστάσεις, αποφεύγουμε συγχρονισμό με αγνώστους. Ο ιός σε μεγάλο ποσοστό δεν προκαλεί συμπτώματα και ο πιο βασικός τρόπος για να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης είναι να θεωρούμε τους εαυτούς μας δυνητικούς φορείς. Τώρα στο επίπεδο το επιστημονικό. Σε σχέση με τη συζήτηση που έχει γίνει γύρω από την προστασία που προσφέρει η ομάδα αίματος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα στοιχεία μιλάνε για μία μικρή προστασία από τη μόλις 10% των ανθρώπων που έχουν ομάδα αίματος 0. Οπότε οι άνθρωποι που έχουν ομάδα αίματος 0 να μην θεωρούν τους εαυτούς τους άτρωτους. Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην επιλογή της Αθήνας ως την τοποθεσία εγκατάστασης των γραφείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα υγείας και ασφάλειας των ασθενών που ανακοινώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Η επιλογή της Αθήνας σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για την πανδημία, ο συμβολισμός της απόφασης σε σχέση με το σχετικά καλό επιδημιολογικό προφίλ της χώρας μας μέχρι τώρα, δίνει σε όλους μας που συζούμε σε αυτή τη χώρα, Έλληνες και μη, το κουράγιο να συνεχίσουμε τον δύσκολο και μακρύ δρόμο που έχουμε ακόμα να διανύσουμε μέχρι τη λήξη της πανδημίας. Ιδιαίτερο ρόλο στην επιλογή της Αθήνας φαίνεται ότι έχει παίξει και η σχετικά πρόσφατη επιτυχής εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, ενός μέτρου που πριν από χρόνια όντως φάνταζε αδύνατο για την ελληνική πραγματικότητα. Και όμως εφαρμόστηκε ίσως την πιο έγκαιρη χρονική στιγμή.
δηλαδή πριν την έλευση της πανδημίας του COVID-19. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι οι καπνιστές έχουν τουλάχιστον 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για βαρύ COVID-19 και μία έκκληση για μία προσπάθεια αποχής από το κάπνισμα όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι διαθέσιμος στο τέλος για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Πριν μπω στην ουσία των καθημερινών εξελίξεων για την πανδημία, θα ήθελα να αναφερθώ στη γενική εικόνα, στη γενική κατάσταση. Μέχρι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί συνολικά στη χώρα μας 25.370 κρούσματα, από τα οποία 5.112 είναι σήμερα ενεργά, ενώ 17.065 συμπολίτες μας έχουν αναρρώσει κατοίκον και 2.684 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σχετικά με τους ελέγχους στήρησης των μέτρων, από την 1η Ιουλίου έως και στις 18 Οκτωβρίου έχουν διεξαχθεί από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς 449.704 έλεγχοι, κατά τους οποίους έχουν διαπιστωθεί 15.026 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί 17.043 πρόστιμα συνολικού ύψους 7.482.130 ευρώ, αλλά και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 5.712 συνολικά ημερών. Επίσης, από τις 31 Αυγούστου ως τις 18 Οκτωβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 158 έλεγχοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν 31 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 142.000 ευρώ. Ενώ από το άνοιγμα των σχολείων στις 14 Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 113 έλεγχοι σε σχολικές μονάδες, κατά τις οποίες δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση. Την ίδια στιγμή, από την έναρξη σχολικού έτους, δηλαδή στις 14 Σεπτεμβρίου, έχει ανασταλεί συνολικά η λειτουργία 32 σχολείων και 246 τμήματων πανελλαδικά, ποσοστό 0,22% και 0,30% αντίστοιχα του συνόλου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ στο ζήτημα που προέκυψε σήμερα με την παρουσία φιλάθλων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Super League. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο κονσένσους ως προς το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί, με απόλυτο σεβασμό προς τα μέτρα και τους κανόνες αυτοπροστασίας που είναι απαραίτητο να τηρούμε για να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία, αλλά και με πρωτόκολλα και κανόνες που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο, δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε έκπτωση στα θέματα δημόσιας υγείας και τα οποία επιμελώς είχε εκπονήσει η ομάδα εργασίας στη Super League και είχαν ενδελεχώς συζητηθεί στις αλλεπάλλες κοινές τεχνικές μας συσκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης. Μια σοβαρή πρόταση με πιλωτική αρχικά εφαρμογή, αλλά και σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες που έτυχε και της αποδοχής των έμπειρων επιδημιολόγων μας. Τα δεδομένα όμως των τελευταίων ωρών, η ροή των αποτελεσμάτων από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, η επιθετική έξαρση της πανδημίας σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 24 ώρα, οδήγησαν τον Πρωθυπουργό στην ανάκληση απόφασης για παρουσία περιορισμένου αριθμού φιλάθλων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Την ώρα που καταγράφεται σταθερά αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στη χώρα, που η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, προφανώς και δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψουν οι φύλαθλοι στα γήπεδα, όσο αξιόπιστα και αποτελεσματικά και αν φέρονταν τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτό θα έδινε σίγουρα το λάθος μήνυμα στην κοινωνία, μια και είναι ώρα απόλυτης επαγρύπνησης, απόλυτου συναγερμού. Στη συνέχεια θα ήθελα να απευθυνθώ στους κατοίκους των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης και της Καστοριάς, τους οποίους καλούμε να παραμείνουν σε πλήρη εγρήγορση και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στις περιοχές αυτές παρατηρείται ιδιαίτερο αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο τα τελευταία 24 ώρα. Φορτίο το οποίο θα αξιολογηθεί από την Ειδική Επιτροπή Επιδημιολόγων του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τον COVID αύριο, Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη, με 652 πλέον ενεργά κρούσματα, βρίσκεται σε επίπεδο 2 επιτήρησης. Τα Ιωάννα με 263 ενεργά κρούσματα και η Καστοριά με 124 ενεργά κρούσματα βρίσκονται στο επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης. Και στις 3 περιοχές παρατηρούνται υψηλοί επιδημιολογικοί πολλαπλασιαστές, υψηλός αριθμός διάσπαρτων χωροταξικά επιδημιολογικών κλάστερς και η αύξηση των κρουσμάτων δείχνει επιθετική και άρα εξαιρετικά επικίνδυνη. Σας ενημερώνω επίσης ότι στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα μεταβώ αύριο στην Καστοριά για να συμμετέχω στη 1 το μεσημέρι σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και τους 3 δημάρχους της περιοχής, ενώ την 5η θα μεταβώ στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη με τους αιρετούς εκπροσώπους και τους εμπλεκόμενους φορείς της συμπρωτεύουσας. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στην Αττική, όπου η κατάσταση παραμένει κρίσιμα σταθερή, ενώ στον κεντρικό τομέα που έχουμε και τα περισσότερα κρούσματα, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, άρα ακόμα επικίνδυνη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση από όλους μας.
Σε κάθε περίπτωση, σε όλη τη χώρα και με έμφαση στις πιο επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές, έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί, στοχευμένοι έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τη Διεπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις περιφέρειες, το Λιμενικό Σώμα και η Δημοτική Αστυνομία για το ζήτημα της στήρησης των μέτρων. Κάνουμε έκκληση στους κατοίκους της Καστοριάς, των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Βιωτίας και των Σερών, που τα δύο τελευταία 24 ώρα υπάρχει έντονη επιδημιολογική πίεση, καθώς και ολόκληρη της χώρας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν κατά γράμμα τα μέτρα αυτοπροστασίας. Είναι ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε τη διασπορά της πανδημίας, να αποφύγουμε μια τροπή προς το χειρότερο. Γιατί όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι αποκλειστικά στο χέρι μας. Εξαρτάται από όλους μας και τον καθένα ξεχωριστά. Στο χέρι μας είναι να προστατεύσουμε την υγεία, τη δική μας και των γύρων μας. Αλλά και να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τη νέα κανονικότητα που βρήκαμε μετά την πρώτη φάση της πανδημίας. Γιατί ένα lockdown επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ανατρέπει τον οικογενειακό μας προγραμματισμό, τα επαγγελματικά μας σχέδια. Επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική μας ζωή και την ψυχολογία μας. Πίσω από κάθε lockdown υπάρχουν άνθρωποι, συμπολίτες μας και ολόκληρες οικογένειες και κανένας ασυνείδητος δεν επιτρέπεται, αγνοώντας τα μέτρα, να παίζει με τις ζωές τους, να θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό που πρέπει για να σταματήσουμε την πανδημία. Ας εφαρμόσουμε τα μέτρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Παπακοστοπούλου από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Καλησπέρα σας. Ήθελα να μας θυμίσετε ποια είναι αυτή τη στιγμή η πιο επιβαρημένη περιοχή στην Αττική. Οι γειτονιές που θεωρείτε ότι είναι στο κόκκινο. Εμείς γνωρίζουμε για Κολωνάκι, Σύνταγμα, Μοναστηράκι, Περιστέρι, Πειραιά, αν έχει αλλάξει κάτι. Και ήθελα να ρωτήσω επίσης βάσει αυτών που μας είπατε, άρα οι Σέρες και η Καστοριά που στην ουσία τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι ως επικίνδυνες περιοχές, θα κριθεί βάσει του δίκτυα 150 που μας έχετε πει τις προηγούμενες μέρες και της αυριανής μέτρησης, αν θα μπουν σε τοπικό lockdown. Ευχαριστώ. Ο δίκτυας 150 είναι ένας πολυπαραγωγικός δίκτυας που ουσιαστικά αφορά στην κατάσταση των 14 τελευταίων ημερών. Είναι άλλα τα δεδομένα της Καστοριάς, άλλα τα δεδομένα των Σερών. Στις Σέρες, τα τελευταία 2-24 ώρα υπάρχει μια επιδημιολογική πίεση επιβάρυνση, ενώ στην Καστοριά υπάρχει μια θετική έξαρση τα τελευταία 24 ώρα, την οποία την παρατηρούμε. Σε κάθε περίπτωση, αύριο τη Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη, στις 5, η Επιτροπή των Επιδημιολόγων και η Ειδική Επιτροπή θα συνεδριάσουμε, έτσι ώστε να πάρουν και τις σχετικές αποφάσεις σε σχέση με όλες τις περιφέρειες, τις οποίες είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ανάλυσης σε καθημερινή βάση. Τώρα, σε σχέση με την Αττική, δεν θα μπω σε συγκεκριμένες γειτονιές και μου κάνει εντύπωση, έτσι, πολύ εξειδίκευση, δηλαδή το Σύνταγμα, δεν ξέρω πώς προκύπτει όλο αυτό. Αυτό που είναι το πολύ σημαντικό είναι το εξής, ότι ο κεντρικός τομέας είναι επιβαρημένος και από εκεί και πέρα σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται και ο δυτικός τομέας, η Δυτική Αθήνα δηλαδή, που παρουσίασε μια έξαρση κρουσμάτων, όμως αυτή τη στιγμή η Αττική είναι σε σταθερή κατάσταση. Δεν βγάζει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, δεν δείχνει να υπάρχει πολλαπλασιαστής. Σε κάθε περίπτωση όμως, λόγω του όγκου της ποσότητας δηλαδή των ενεργών κρουσμάτων και των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών που συνοδεύουν τη Μητροπολιτική Αθήνα, μας απασχολεί, διότι οποιαδήποτε στιγμή, μέσα σε λίγα 24 ώρα, όλο αυτό μπορεί να ανατραπεί προς το χειρότερο. Ο κ. Βενιζέλος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και την Athens Voice. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ της Πολιτικής Προστασίας, ήθελα να ρωτήσω, έχω διαπιστώσει ότι ενώ στην Αττική έχουμε καθημερινά κρούσματα περίπου στο ίδιο επίπεδο, υπάρχουν περιοχές όπου εκεί που έχει μονοψήφιο πάει σε τριψήφιο ή από διψήφιο σε τριψήφιο όπως στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πού προκύπτουν, πώς γίνονται αυτές οι διακυμάνσεις οι μεγάλες, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη και για το Γιάννενα? Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της επιδημίας. Είναι αυτό που από την πρώτη στιγμή οι έμπειροι επιδημιολόγοι μας έχουν επισημάνει. Ότι αυτός ο ιός είναι κάτι το οποίο δεν έχει σταθερές. Μπορεί πολύ εύκολα από μικρά διαφορετικά σημεία που υπάρχουν διάσπαρτα χωροταξικά να δημιουργηθούν εστίες υπερμετάδοσης. Και αυτό προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή μέσω της ιχνηλάτησης να στεγανοποιήσουμε αυτούς τους μικρούς κύκλους που υπάρχουν. Όπου υπάρχει τήρηση των μέτρων, έχουμε και αποτέλεσμα. Όπου παρατηρείται μη συμμόρφωση με τα μέτρα,
Έχουμε προβλήματα. Και δεν είναι συμπτωματικό όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται σε σχέση με την αύξηση της πανδημίας. Δεν θέλω να στοχοποιήσω ηλικιακές ομάδες. Τα δεδομένα όμως είναι αμήλικτα. Τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Χθες όλα τα ενεργά κρούσματα που βγήκαν στη Θεσσαλονίκη, ο μέσος όρος τους ήταν 30 χρονών. Και ο μέσος όρος των ηλικιών των κρουσμάτων της Αττικής ήταν 33 χρονών. Σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες συνανθρώπων μας που πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικές. Και δει νέοι άνθρωποι, οι οποίοι πέρα από τα μέτρα, πέρα από οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να αποφεύγουν τους συγχρονισμούς. Αυτό που παρατηρούμε όλοι σε επίπεδο κοινωνίας είναι αυτό που φέρνει το αποτέλεσμα μετά από 7 μέρες. Άρα τίποτα δεν πρέπει να μας κάνει έκπληξη. Αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή η κρίσιμη που πρέπει όλοι να αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη του. Και ξέρω όλη αυτή τη συζήτηση περί ευθύνης του κράτους, της κοινωνίας ή των ίδιων των πολιτών. Όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Το κράτος κάνει αυτό που πρέπει την ώρα που πρέπει. Παρακολουθούμε καθημερινά υπεύθυνα όλα όσα συμβαίνουν σε κάθε γειτονιά της χώρας. Οι μηχανισμοί μας είναι τέτοιοι που μας επιτρέπουν να προχωράμε άμεσα, δυναμικά, μέσα από συγκεκριμένα αντανακλαστικά, σε συγκεκριμένα μέτρα. Ευθύνη για την τήρηση των μέτρων έχει ο καθένας μας ξεχωριστά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που μέχρι τώρα έχει επιδείξει απίστευτη υπομονή, επιμονή. Και αυτό δεν πρέπει κανένας, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία, να το υπονομεύσει. Και αυτή είναι η ευθύνη δική μας αυτή τη στιγμή. Να εξασφαλίσουμε όρους που οι ελάχιστοι που κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες προσπαθούν είτε να υποτιμήσουν τον ίδιο τον ιό, είτε αποφεύγουν μέσα από την δική τους θεώρηση των πραγμάτων να τηρήσουν τα ζητήματα που αφορά στους συγχρονισμούς ή στους συνωστισμούς, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο καθένας από εμάς συμμετέχει ως γρανάζι σε έναν απόλυτο μηχανισμό ευθύνης απέναντι στη δημόσια υγεία. Ο κύριος Σακάς από το news247.gr. Καλησπέρα. Κύριε Χαρδαλιά, θα επανέλθω πάλι στο θέμα των γηπέδων, διότι διαπιστώσαμε κάτι οξύμορο με όλη αυτή τη διαδικασία. Και όμως θέλω να σας ρωτήσω, επειδή χθες η σχετική ανακοίνωση ανέφερε ξεκάθαρα ότι υπήρχε το πράσινο φως από την Επιτροπή Επιδημιολόγων, από την Επιτροπή μάλλον Εμπειρογνωμόνων. Μετά κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες ότι δεν ήταν όλοι σύμφωνοι, ότι δεν ήταν ομοφωνή η απόφαση. Και βλέπουμε το πρωί τον Πρωθυπουργό να αλλάζει με την λογική που διατύπωσε. Και από εκεί και πέρα να λέμε τελικά τι έγινε με τους επιδημιολόγους, με τους εμπειρογνώμονες. Υπήρχε συμφωνία, δεν υπήρχε, δηλαδή τους προσπέρασε και ο Πρωθυπουργός με κάποια δική του άποψη. Αυτό θα ήθελα, ευχαριστώ. Ας αποφύγουμε τις θεωρίες συνωμοσίας. Όλα είναι στο φως. Εδώ και 15 μέρες έχει ξεκινήσει μία διαβούλευση, διότι η βούληση της κυβέρνησης ήταν σιγά σιγά να φέρουμε προς συζήτηση το ζήτημα της σταδιακής, με όρους απόλυτης, απόλυτου σεβασμού στη δημόσια υγεία και χωρίς εκτόσεις, επαναφορά των φιλάθλων στα γήπεδα της Super League και μόνο. Η Super League έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Παρουσίασε μια πολύ σοβαρή μελέτη, στην οποία μάλιστα αξιολογήθηκε στην Επιτροπή που συζητήθηκε τρεις φορές των λοιμοξιολόγων, ως την πλέον σοβαρή πρόταση που έχει κατατεθεί ποτέ στην Επιτροπή. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι από το αρχικό πλάνο που κατατέθηκε, υπήρξε διαβούλευση. Διαβούλευση που ξεκίνησε από την Παρασκευή, υπήρξε και την Κυριακή και συνεχίστηκε μέχρι και χτες το πρωί. Όπου υπήρχαν ενδιασμοί, όχι σε σχέση με τη συνολική πρόταση, σε σχέση με το ποσοστό, αν θα είναι 5 ή 10% που αφορά τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως κίτρινο. Πάντα με το πλαφόν και πάντα με τα πρωτόκολλα τα οποία πραγματικά δημιουργούν ασφαλιστικές δικλείδες. Χτες το μεσημέρι, πραγματικά ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και με τους όποιους μικρούς ενδιασμούς, πιλωτικά, η Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσουμε πρώτα στους δύο ευρωπαϊκούς αγώνες αυτής της εβδομάδας και δύο αγώνες του Super League το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για να δούμε πώς εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα αυτά, αν είναι πρακτικά, αν πρέπει να γίνουν διορθώσεις ώστε να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο. Γίνανε οι σχετικές ανακοινώσεις. Από το απόγευμα και μετά όμως, όσοι είναι μέσα στην πλατφόρμα του ΙΔΙΚΑ και όσοι παρακολουθούμε σε πρώτο χρόνο
τα κρούσματα. Ταυτόχρονα όμως με τις ομάδες των ανθρώπων που παρακολουθούν τι γίνεται σε σχέση με τα υπόλοιπα δεδομένα και στην τεχνική σύσκεψη τη βραδινή, ήταν ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη πίεση σε σχέση με τα κρούσματα. Το οποίο αποδεικνύεται και από τον αριθμό των κρουσμάτων που είναι ρεκόρ. Φανταστείτε λοιπόν ότι θα έπρεπε σήμερα, την ίδια ώρα που συζητάμε πώς μπορούμε να θωρακίσουμε την δυνατότητα που έχουμε, την ανάγκη που έχουμε να εφαρμοστούν τα μέτρα, θα έπρεπε να φαίνεται ότι κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Θα ήταν λάθος μήνυμα. Αυτό αξιολόγησε ο Πρωθυπουργός, αυτή την απόφαση πήρε και δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Το τι συζητιέται στην Επιτροπή, έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε 31 ανθρώπους που η εμπειρία τους και η προσήλωσή τους σε αυτό που κάνουν είναι μοναδική. Και αν θέλετε, επειδή είχα τη δυνατότητα και να παρουσιάσω και τη συγκεκριμένη και να διαβουλευτώ μαζί τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μέσα από την συζήτηση δίνεται δυνατότητα και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά ταυτόχρονα να φέρουμε εκείνο το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να το ελέγξουμε και ταυτόχρονα να είναι μέρος μιας πραγματικής κανονικότητας που δεν θα δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα δημόσιας υγείας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο. Όταν όμως την ίδια στιγμή που παίρνετε μία απόφαση βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα και επιθετικά και ειδικά σε περιοχές όπου θα κληθούν να ανοίξουν γήπεδα, τα Γιάννενα ας πούμε, η Θεσσαλονίκη, και για λόγους ακόμα και ισονομίας, διότι το άνοιγμα στη Super League σημαίνει κάποια δεδομένα, εκεί πρέπει να παίρνονται αποφάσεις και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν αντανακλαστικά σε αυτήν την κυβέρνηση. Και τα μέτρα είναι δυναμικά. Τα μέτρα προσαρμόζονται σε έναν κανόνα. Ένα στοίχημα. Ένα είναι ο γνώμονας. Ένα είναι ο άξονας. Η δημόσια υγεία. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Η κυρία Τσιλεμικάκη από το aidis.gr. Ναι, έχω δύο ερωτήματα για τον κύριο Μαγιορκίνη. Σήμερα βγήκε μια Ολλανδική έρευνα που περιγράφει ότι το αντιγρυπικό ενισχύει την αντίδραση των κυταροκινών. Και ως εκ τούτου προσφέρει κάποια προστασία το εμβόλιο της γρίπης έναντι του κορονοϊού. Ένα είναι αυτό. Και ένα, παρατηρώ ότι αυξάνουν πάρα πολύ τα κρούσματα, αλλά και μάλιστα αρκετές ημέρες τώρα, αλλά δεν αυξάνουν περαιτέρω οι διασωληνώσεις. Σημαίνει κάτι αυτό? Ευχαριστώ. Από πρώτα για τα κρούσματα και τις διασωληνώσεις, όπως είπαμε, το core group, η ηλικιακή ομάδα που φαίνεται ότι καθοδηγεί αυτή την επιδημία αυτή τη στιγμή είναι η ηλικία 18 με 39. Οπότε οι περισσότερες διαγνώσεις αναλογικά πάνε εκεί πέρα. Παρόμοια φαινόμενα έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Το θέμα είναι ότι αυτό το φαινόμενο σταδιακά θα οδηγήσει, αν όχι τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου, ίσως στις επόμενες 10-15 μέρες, σε αύξηση των διασωληνώσεων, είτε με αύξηση των ατόμων που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, είτε ακόμα και μπορούμε να δούμε ένα μικρό αριθμό ατόμων που είναι μικρότερης ηλικίας και θα χρειαστούν. Όπως και να έχει, υπάρχει διαφορά φάση μεταξύ των κρουσμάτων και των διασωληνώσεων, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τον επόμενο μήνα τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά το εμβόλιο της γρίπης, γενικά τα εμβόλια μεταξύ τους μπορούν να έχουν φαινόμενα διασταυρούμενης, να το πούμε έτσι, ενίσχυσης, δηλαδή ας πούμε το εμβόλιο το πιο γνωστό είναι αυτό που έχει διασταυρούμενη ενίσχυση, είναι το BCG, το εμβόλιο της βηματίωσης, λόγω του ευρέως φάσματος ανοσιακών αποκρίσεων που προκαλεί. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι αρκετό για να μας προστατεύσει έναντι του κορονοϊού. Σε κάθε περίπτωση η μελέτη που αναφέρεστε, φαντάζομαι, γιατί δεν την έχω διαβάσει, δεν θα είναι κλινική μελέτη, θα είναι εργαστηριακή μελέτη, αφού αναφέρεστε σε κυταροκίνες και δεν ξέρουμε ποιο ποσοστό και αν προσφέρει σε κάποιο ποσοστό πραγματική θωράκιση έναντι του κορονοϊού. Η κυρία Σκουρογιάννη από τον